Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας από την εργασία στη σύνταξη. Πίσω από το μικρόφωνο η Νίκη Σταματιάδου, είμαστε εδώ στον Flash 99,4. Μαζί μου όπως κάθε Τετάρτη, η διακεκριμένη δικηγόρος μας, ειδική στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα, κυρία Αντιγόνη Τσαχυρίδου. Πόσο χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Καλησπέρα, μου λείψατε πάρα πολύ, έχω να πω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και βρίσκομαι στα στούντιο της εκπομπής. Και εύχομαι καλή αρχή και γενικά όλα με το καλό. Όλα με το καλό, γυρίσαμε από τις διακοπές μας ανανεωμένοι, έτοιμοι να ξαναπιάσουμε την επικαιρότητα από εκεί που την αφήσαμε. Έτσι. Ένας μήνας ήταν αυτός, θα γίνανε πραγματάκια, γίνανε κιόλας. Κάτι έγινε, παρόλο που Αύγουστος παραδοσιακά είναι νεκρός μήνας για... Τις τελευταίες μέρες είδα εκεί οι αναρτήσεις τους πιάσανε να βγάλουμε. Ναι. Θα πούμε και για πολύ παραπληροφόρηση, όχι, αλλά παραπλάνηση που υπήρξε. Ναι, ισχύει, γιατί το χρησιμοποιούν λίγο... το πώς θα αναφερθείς σε κάτι σίγουρα σηματοδοτεί και το τι θέλεις να πετύχεις. Σαν δικηγόρος θα το ξέρετε, ναι, πάρα πολύ καλά. Είναι εύκολο να πεις κάτι διαφορετικά ώστε να πετύχεις, δεν ξέρω τι, να έρθει κόσμος σε σένα, να πανικοβάλεις, να θέσεις σε μια κατεύθυνση τον κόσμο. Εντάξει, ο καθένας έχει τις δικές του βλέψεις, έτσι. Και πέφτουν και ερωτήματα από τον κόσμο. Τίθεται ότι τι θα γίνει, να διάβασα αυτό, να είδα εκείνο, να άκουσα εκείνο. Ναι, άλλο. Ισχύει πάρα πολύ αυτό και τις τελευταίες μέρες ιδιαίτερα ο κόσμος είναι πάρα πολύ ανήσυχος. Διαβάζουν διάφορα, βλέπουν διάφορα, θεωρούν ότι άλλαξαν τα όρια. Θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε, θα αναφερθούμε σε όλα ακριβώς. Και μπορείτε να μας καλείτε, αγαπητοί ακροατές, στο 2310-548-801 για να θέσετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Εδώ η Ελένη πάντα με την καλοκαιρινή διάθεση. Γεια σου, Ελένη Παπαδοπούλου. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I'll break it down for you now, baby, it's simple. If you be a nympho, I'll be a nympho. In a hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teaching you about how sprung I got you. When you show me you can work it, baby, no problem. Get on top, then get the bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο δυστυχώς θα το κόψουμε στη μέση για να μιλήσουμε. Όχι, εσύ μπορείς, Ελένη, να συνεχίσεις να το έχεις αχαλή. Εμείς θα μιλήσουμε. Και θα ξεκινήσουμε με το ηλεκτρονικό ραντεβού ΕΦΚΑ. Τι ισχύει, τι είναι αυτό το ηλεκτρονικό ραντεβού, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το ραντεβού. Ένα από τα καλά, μάλλον, που θα μείνει, ελπίζουμε, λόγω των μέτρων για τη φυσική αποστασιοποίηση και απόσταση κτλ., είναι η προσπάθεια τουλάχιστον για ψηφιοποίηση κάποιων υπηρεσιών και γενικά για ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιτέλους, γιατί ηλεκτρονική διακυβέρνηση ακούμε, παρόλα αυτά δεν τη βλέπουμε. Οπότε πλέον ισχύει ότι μπορεί κάποιος να μπει μέσω της δικτυακής πύλης gov.gr ή του efka.gov.gr, τέλος πάντων, πάντα με τους κωδικούς τάξης. Αυτό το λέμε πάντα, δηλαδή οποιοδήποτε πλέον πρέπει να γνωρίζει τους κωδικούς τάξης, όχι ο λογιστής, το ίδιος. Πρέπει να ξέρει το username και το password ώστε να έχει πρόσβαση σε όλες αυτές τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Είναι εκ των όνων κάνευ πλέον, είναι η ψηφιακή σου ταυτότητα. Η κωδική τάξη σου. Οπότε μπαίνεις στην πλατφόρμα του gov.gr, επιλέγεις το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που θέλεις να αποτανθείς, το ΙΚΑ π.χ. Αριστοτέλους, για παράδειγμα. Το τμήμα που θέλεις να επισκεφθείς για να εξυπηρετηθείς, π.χ. τμήμα εσόδων, τμήμα συντάξεων, λογιστήριο συντάξεων. Και μετά κλείνεις αυτόματα το πρώτο ραντεβού που είναι διαθέσιμο. Ουσιαστικά λες πότε μπορείς να πας εσύ, φυσικά εφόσον υπάρχει και ανοιχτή ημερομηνία και ώρα που θέλεις. Και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το να δημιουργείται συνωστισμός, ουρές, όχι νουμεράκια, όχι περίμενε, όχι έχει κόσμο, όχι έχω δύο νούμερα. Όλο αυτό το... Στο τηλέφωνο να μην περιμένεις ώρες για να αυτό. Σου απαντήσουνε. Και να ξέρει και ο υπάλληλος ποιες είναι οι ώρες που έχει να υποδέχεται κοινό, έτσι. Για να μπορεί να απαντάει και τηλέφωνο, να μπορεί να απαντάει και mail, να δουλεύει και φακέλους. Είναι πάρα πολλά. Οργάνωση. Είναι πολύ σημαντικό να οργανωθούμε σαν και χώρα σε αυτά. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και την ημέρα του ραντεβού, λοιπόν, ο ασφαλισμένος ή ο εργοδότης θα προσέλθει την ώρα που έχει κλείσει και θα εξυπηρετηθεί άμεσα,
χωρίς να περιμένει και χωρίς να ούτε να πάρει τη σειρά κάποιου, ούτε να αργήσει σε κάτι άλλο, την ώρα που το έκλεισε τέλος πάντων. Βέβαια, υπάρχουν και υπηρεσίες οι οποίες γίνονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά. Δηλαδή, αυτά δεν μπορείς καν. Έτσι, δηλαδή, ούτε καν φυσική παρουσία επιτρέπεται να έχεις στο κατάστημα, γιατί πλέον όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά. Ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά πλέον? Είναι η βεβαίωση απόδοσης AMCA, που μπαίνει στο AMCA.gr και εκτυπώνει το AMCA σου κτλ. Και στα ΚΕΠ δίνουν, αλλά μπορεί ο καθένας να μπει στο AMCA.gr και με τα στοιχεία του να εκτυπώσει τον αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας επίσης μόνο ηλεκτρονικά από το atlas.gov.gr. Τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης επίσης ο καθένας μπορεί να τον εκτυπώνει με τους κωδικούς τάξης του από την ΕΔΙΚΑ και να βγάζει τα ένσημά του ή τον αριθμό των χρόνων του στον ΤΕΟΣ, ΟΑΕ κτλ. Την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθένειας που είχαμε μιλήσει γι' αυτό. Ακριβώς. Για αυτούς που θα φύγουν ταξίδια στο εξωτερικό κτλ. Που επίσης ηλεκτρονικά εκδίδεται πλέον. Βεβαίως η προϋπηρεσία για αυτούς που θέλουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κτλ. Που πολύ συχνά το ζητάνε. Για ΣΕΠ κτλ. Το αίτημα της κύριας σύνταξης και αυτά μόνο ηλεκτρονικά πλέον, ήδη από αρχές Τρίτου του 20, ενώ είχαν βγει σχετικές εγκύκλειες από το 12 ότι είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική κατάθεση συντάξεων. Ωστόσο και για εξυπηρέτηση του κοινού, συνέχισαν τα υποκαταστήματα τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης να δέχονται χειρόγραφες αιτήσεις. Με το κορονοϊό και τα λοιπά αυτό σταμάτησε. Από 1 Τρίτου του 20 απαγορεύεται να κατατεθεί χειρόγραφη αίτηση για κύρια σύνταξη. Επικουρικές δέχονται ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε και το αίτημα της κύριας σύνταξης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Πάλι με τους κωδικούς τάξης, συμπληρώνεις την πλατφόρμα. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, δηλαδή αυτό δεν θα συμβούλευα να το κάνει κάποιος μόνος του. Γιατί έχει... Θα απευθυνθεί, φαντάζομαι, ναι, σε εσάς. Ναι, έχει διάφορα θέματα. Είναι καλό να το δει με κάποιον που γνωρίζει, γιατί πρέπει να συμπληρώσεις πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με το πόσο καιρό είσαι ασφαλισμένος, από πότε μέχρι πότε, σε ποια ταμεία, με το πόσο καιρό είσαι στην Ελλάδα και κυρίως με τις εισφορές που έχεις δώσει για να μπορούν να υπολογίσουν την προσωρινή σου σύνταξη. Οπότε δεν είναι κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει. Θέλει και προσοχή, φαντάζομαι, γιατί μιλάμε για τη σύνταξη την οποία θα παίρνεις, δεν μπορείς να κάνεις κάποια λάθη. Ναι, και είναι πιο δύσκολο να διορθωθούν όταν είναι ηλεκτρονικά, γιατί την παίρνει το σύστημα, της δίνει ένα αριθμό πρωτοκόλλου και δεν μπορείς να επεξεργαστείς την οριστικοποιημένη αίτηση. Πρέπει μετά να βρεις τον εισηγητή που έχει το φάκελο, να κάνεις κάποια υπεύθυνη δήλωση αλλαγής. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία, γι' αυτό θέλει πιο πολύ προσοχή. Ίσως η ηλεκτρονική αίτηση σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που ήρθε να μείνει και πρέπει να το συνηθίσουμε και να το βάλουμε στη ζωή μας. Και θα γενικότερα μας η COVID-19, ο κοινός ο κορονοϊός, μας έφερε κάποιες τέτοιες είναι κάποια πράγματα που σε διευκολύνουν. Κάναμε την ζωή ανάγκη σου. Φιλοτιμία ίσως εν προκειμένου. Το φιλότιμο πάνω απ' όλα, όπως πάνω λέει και ο πρωθυπουργός. Ναι, είναι του λαού μας. Ναι, το φιλότιμο πάνω απ' όλα. Εδώ πέρα δεν θέλει να αποχωριστεί τη Σακύρα. Όπως και να έχει, εμείς πάμε στα δικά μας. Ακριβώς. Μία πολύ ενδιαφέρουσα κατανομή των συντάξεων. Με μία πολύ ενδιαφέρουσα ήρθατε, μπήκατε μέσα στα γραφεία μας, ναι, κύριε Τσαχυρίδου. Ναι, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα και όντως. Είναι για τις οριστικές αποφάσεις συντάξεων του Αυγούστου, ναι, και τα ποσά που έχουμε.
τα οποία είναι στα, από ταμείο σε ταμείο, η μέρα με τη νύχτα. Ναι, ήταν μεγάλες οι διαφορές. Βέβαια, σε αυτά τα ποσά που θα αναφερθούμε, δεν παίζουν ρόλο μόνο το ποιο ταμείο, από το ποιο ταμείο μάλλον προέρχεται κάποιος ασφαλισμένος, αλλά και βάσει των ετών ασφάλισης που έχει ο ίδιος του, αλλά και τις μισθολογικές διαφορές που μπορεί να είχαν υπάλληλοι μεταξύ τους ή οτιδήποτε. Είδαμε ότι 28 Αυγούστου που βγήκαν οριστικές συντάξεις και αποτυπώθηκαν τα τελικά ποσά συντάξεων, βγήκαν 445 νέοι συνταξιούχοι από το δημόσιο, ας πούμε. Οριστικοποιήθηκε η σύνταξή τους μάλλον. Τα ποσά των 445 αυτών νέων συντάξεων του δημοσίου είναι περίπου αντιστοιχούν σε μέση σύνταξη της τάξης των 1050 ευρώ. Mm-hmm. Που είναι, εντάξει, πλέον στις μέρες μας το λες και καλό ποσό, όχι απαραίτητα ότι είναι, αλλά σε σχέση με αυτά που ακούγονται και υπάρχουν στην αγορά, τι να κάνουμε. Εσείς θα τα έχετε και πιο, θα έχετε μια καλύτερη εικόνα, αλλά νομίζω είναι λίγο όνειρο θερινής νυχτός. Ναι. Κάποιος συνταξιούχος που έρχεται με το αίτημα σε εσάς να κάνει τη σύνταξή του, να φτάνει τα 1000 ευρώ η σύνταξή του. Όταν υπολογίζω τέτοιο ποσό και το λέω, χαιρόνται πάρα πολύ. Εγώ δεν κρίνω τα οικονομικά κανενός, ούτε τίποτα. Βλέπω απλά τις αντιδράσεις του κόσμου, γιατί δεν ξέρεις και πώς να το πεις. Δηλαδή, υπολογίζεις ποσά συντάξεων και λες τώρα πώς θα του φάνει του ανθρώπου, θα στεναχωρεθεί, θα πει άντε ωραία, παρατάω τη δουλειά επιτέλους να βγω στη σύνταξη, γιατί κάνεις τον έναν οικονομικό προϋπολογισμό, έτσι. Είναι ότι για το υπόλοιπο τη ζωή σου θα είναι η μόνη πηγή βιοπορισμού σου. Πρέπει να ξέρεις και τι θα πάρεις. Βέβαια, εγώ μπορώ να το υπολογίσω, αλλά με τα σημερινά δεδομένα, έτσι. Ναι, εγώ και όποιος ασχολείται σε αυτή την ειδικότητα. Αλλά σε αντιδιαστολή όμως. Ναι. Οι 960 λοιπόν συνταξιούχοι του ΙΚΑ που βγήκαν οι οριστικές τους συντάξεις εντός του Αυγούστου και σε αυτή την περίπτωση, που είναι διπλάσιοι, δηλαδή 450 του δημοσίου, 960 του ΙΚΑ. Αυτοί λοιπόν οι 1000 του ΙΚΑ που βγήκανε περίπου, η σύνταξή τους κατά μέσο όρο δεν ξεπερνάει τα 438 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για 600 ευρώ πάνω κάτω, χάσμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και είναι μια πάρα πολύ χαμηλή σύνταξη τα 438 ευρώ, έτσι. Είναι πολύ χαμηλό ποσό. Αν σκεφτεί κανείς ότι 360-380 ας πούμε είναι η εθνική, περίπου εκεί κυμαίνεται, η ανταποδοτική είναι τίποτα εδώ πέρα. Ένα κατοστάρικο, 120 ευρώ. Μιλάμε για πολύ χαμηλά ποσά. Και η πλειονότητα του κόσμου είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Ναι. Δεν είμαστε. Γι' αυτό και είναι υπάλληλοι. Διπλάσιοι από τους συνταξιούχους του δημοσίου. Για το μήνα Αύγουστο τουλάχιστον που βγήκαν. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι μια γενικότερη εικόνα έτσι αυτή είναι. Περισσότεροι είναι του ΙΚΑ. Και για τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους του ΤΕΒΕ, μετά ο ΑΕΝ, είναι ΕΦΚΑ μη μισθωτών, οριστικοποιήθηκαν 287 συντάξεις τον Αύγουστο. Ο μέσος όρος σύνταξης είναι στα 709 ευρώ. Επίσης χαμηλά για ΤΕΒΕ. Βέβαια αυτός είναι ένας μέσος όρος, έτσι. Μέσα υπάρχουν συντάξεις 1500 ευρώ και 600 ευρώ. Ανάλογα δεν σημαίνει. Με τις φορές, απλά το βλέπω. Ακριβώς. Έχει να κάνει με τις φορές του καθενός, με τα χρόνια που είχε σε κάθε ταμείο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Κατά μέσο όρο βγάζουμε, το οποίο αποτυπώνει ωστόσο μια κατάσταση, έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν δείχνει κάτι. Για τους γιατρούς είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στα 1200 ευρώ η μέση σύνταξη. Τους αυτοαπασχολούμενους. Ναι, από το ΕΤΑ τσάι. Για τους μηχανικούς μας στα 770 ευρώ. Και για τους δικηγόρους που βγήκανε στη σύνταξη τον Αύγουστο, η μέση σύνταξη είναι στα περίπου 1000 ευρώ, 994. Αυτά είναι τα ποσά των συντάξεων. Βλέπουμε δηλαδή το χιλιάρικο είναι το top. Η πιο χαμηλή παραμένει να είναι του ΙΚΑ παρόλα αυτά. Μακράν κιόλας. Δεν, αυτά τα ποσά είναι ποσά, πολύ αστεία ποσά. Και όταν καλείσαι να κρατηθεί σαν κράτος από την οικονομία των περισσότερων ανθρώπων, δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι, η πλειονότητα που θα κρατήσει την οικονομία σου, που θα πάει τις διακοπές γιατί εκεί χτυπάς στο τουρισμό, που θα καταναλώσει. Δεν γίνεται να παίρνει 400 ευρώ. Δεν γίνεται καν να επιβιώσει, όχι να κινήσει αγορά με τα χρήματα αυτά. Τώρα μην γελιόμαστε. Που αποτυπώνει και λίγο το ποσό αυτό των συντάξεων και τι έπαιρνε. Το μισθό σου. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Εδώ πέρα βλέπουμε και την ανταποδοτικότητα του συστήματος. Έτσι, μιλάμε για εισφορές από το 2002 και μετά. Όταν είναι τόσο χαμηλή η μισθή, από το 9 που αρχίσαν και πέφτανε και όλο είναι πτωτική η τάση, η ανταποδοτικότητα βλάπτει. Γιατί οι κρατήσεις είναι ελάχιστες πάνω σε έναν ήδη μικρό μισθό, άρα ανταποδοτικά θα πάρεις τι.
Και του ΤΕΒΕ που είναι στα 700 ευρώ ακόμα ο μέσος όρος είναι γιατί είχαν κάποιες καλές εισφορές από το 2002 και μετά που δίνανε τα 800 και τα 900 το δίμηνο. Τώρα όσοι έχουν με τα 220 που είναι η χαμηλότερη εισφορά το μήνα, ποιος θα δίνει τι και ποιος θα πάρει. Δεν είναι δύσκολη κατάσταση γενικά. Αποταμιεύστε αγαπητοί ακροατές, ό,τι μπορείτε, 1-1-2-2, κάτι θα γίνει γιατί δεν, τα πράγματα είναι πολύ θολά. Είναι πολύ δύσκολο. Ιδιαίτερα για εμάς τους νέους όταν είμαστε κάτω των 25 που για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε μισθό, παρόλα που δουλεύεις, πρακτική κάνω εγώ 3 χρόνια, 4. Δεν είναι, είναι πολύ θλιβερά αυτά τα πράγματα και 25 χρονών είναι πολύ μεγάλος άλλος για να μπορέσει να καταταχθεί στο βασικό εννοείται. Μισθό. Τι να πω. Κουράγιο σε όλους μας, μάλλον. Και κάτι ευχάριστο, ξέρω εγώ, λίγο. Ναι, αναμένουμε λίγο με και μικρό καλάθι, βέβαια. Μην ενθουσιαζόμαστε. Όντως, είναι μια συγκρατημένη αισιοδοξία για αυτό που έρχεται τον Οκτώβριο, που περιμένουμε αναδρομικές καταβολές ποσών σε διάφορες κατηγορίες συνταξιούχων, πέραν των συντάξεων που περιμένουν οι άνθρωποι στα τέλη του Οκτώβρη, που αφορά η πρώτη κατηγορία τις περικοπές που είχαν γίνει στις κύριες συντάξεις για τους παλιούς συνταξιούχους βάσει της απόφασης του ΣΤΕ για αυτό το 11άμηνο έκτο του 15 με έκτο του 16. Αυτές τις 11 μήνες που έκρινε το ΣΤΕ ήταν αντισυνταγματικές οι περικοπές που γίνανε. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι 1.250.000 που είδαμε, που 250.000 κάναν αγωγές, ή 1.000.000 δεν κάνανε, και παρόλα αυτά η κυβέρνηση εξήγηλε ότι θα λάβουν και εκείνοι τις περικοπές που τους έγιναν παράνομα αναδρομικά. Εκείνοι, όλοι αυτοί λοιπόν οι συνταξιούχοι μας, πρέπει να περιμένουν αυτό το ποσό, το όποιο ποσό ο καθένας φυσικά, γιατί η περικοπή στην κάθε σύνταξη έχει να κάνει με το ποσό της σύνταξης βέβαια. Πρέπει να τις περιμένει εντός Οκτωβρίου. Τώρα το πότε δεν ξέρουμε. Βέβαια, εκτός επιστροφών μένουν πάνω από 1.000.000 χαμηλοσυνταξιούχοι που είχαν κάτω από 1.000 ευρώ το μήνα το 2012. Έτσι είναι η γενική. Δηλαδή, αν έπαιρνες κάτω από 1.000 ευρώ μεικτή σύνταξη, κύρια, όχι επικουρική, το 2012, αυτοί δεν έχουν επιστροφές να περιμένουν, γιατί ήδη δεν τους είχαν γίνει περικοπές, επειδή ήταν χαμηλοσυνταξιούχοι. Οπότε, αυτό αφορά αυτούς που είχαν καλύτερες συντάξεις των 1.000 ευρώ το μήνα για το έτος 2012. Εκείνοι το ξέρουν, δηλαδή ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που περιμένουν τα χρήματα και πολλοί από αυτούς είχαν προσφύγει και όλες οι άνθρωποι και περιμένουν με τα αναδρομικά εντός του Οκτώβρη. Θα δούμε αν θα γίνει και αυτό βέβαια. Με το και καλό. Εκεί να σημειώσουμε μία παρατήρηση που βλέπουμε σε διάφορα άρθρα που λένε ότι θα τα πάρουν άτοκα. Ενώ η απόφαση είχε βγει ότι θα ήταν έντοκα. Αυτό μας έκανε εντύπωση, γιατί είπαμε ότι εφόσον οι δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν εντόκως τους προσφεύγοντες, τους ενάγοντες, πώς μπορεί η πολιτεία να τα επιστρέψει άτοκα, άντε για εκείνους το 1.000.000 των συνταξιούχων που δεν προσέφυγαν και περιμένουν μια συνολική ρύθμιση από την κυβέρνηση, να το καταλάβω. Αλλά για εκείνους που προσέφυγαν και
λάβανε ή θα λάβουνε βάσει τις απόφασεις του ΣΤΕΤ, τις δικές τους δικαστικές αποφάσεις, εφόσον η δικαστική απόφαση κρίνει έντοκη επιστροφή, δεν μπορεί να μην συμμορφωθεί η διοίκηση. Αναμένουμε. Οκτώβριος, περιμένουμε τον Οκτώβριο. Ναι, είναι βέβαια, κοντά. Από Οκτώβριο μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και Δεκέμβριος και Ιανουάριος. Φυσικά. Τα βλέπουμε αυτά καθημερινά με τους συνταξιούχους μας και όχι μόνο, γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, σαν να υπάρχει μία ατμόσφαιρα ότι πάλι θα προσφύγουν οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη, γιατί δεν έχει βγει απόφαση για το δώρο. Μπράβο, και για τις επικουρικές. Μπράβο, τα λέγαμε και έξω ότι δημιουργείται πάλι ένα τέτοιο κλίμα. Τώρα δεν ξέρω αν όντως θα προσφύγουν. Ίσως με μια νέα πιλωτική δίκη πάλι το ΣΤΕ να κρίνει για την επικουρική τη σύνταξη κατά πόσο ήταν για το ίδιο διάστημα πάντα παράνομες ή όχι αυτές οι περικοπές. Βέβαια, εντάξει, στις επικουρικές μιλάμε για μικρότερα ποσά σε κάθε περίπτωση, αλλά είναι, είναι ποσά πάλι. Δεν έχει σημασία καθόλου. Δεν έχει σημασία το θέμα να διεκδικείς αυτό που δικαιούσε. Και να τα πετυχαίνεις, όπως είδαμε προκειμένου, οι άνθρωποι το πετύχανε. Είναι ένα πολύ σοβαρό κίνητρο λοιπόν αυτό, να προσφύγουν όντως και ομαδικά που είχαμε συμβουλέψει. Ομαδικά σε κάθε περίπτωση, για να αξίζει τον κόπο, να περιοριστούν τα έξοδα, είναι δύσκολες εποχές, να μπορούν να το κάνουν με το λιγότερο δυνατό κόστος, βέβαια με σοβαρές πιθανότητες, έτσι, όχι με ανεύθυνο τρόπο, με υπεύθυνο τρόπο, πλην όμως ομαδικά ώστε να περιοριστούν τα κόστη. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο, εφόσον επιθυμούν, έτσι. Αλλιώς περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε να μιλήσουμε και για άλλα αναδρομικά, για τους συνταξιούχους που εργάζονται, τι ισχύει με το 30% πλέον των κρατήσεων. Αυτή είναι η εκπομπή από την Εργασία στη Σύνταξη. Πίσω από το μικρόφωνο είναι η Νίκη Σταματιάδου και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε κοντά σας. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Flash 99,4 στην εκπομπή από την Εργασία στη Σύνταξη. Πίσω από το μικρόφωνο είναι η Νίκη Σταματιάδου και έχω μαζί μου σήμερα, όπως κάθε Τετάρτη, την διακεκριμένη δικηγόρο ειδική στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ζητήματα, κυρία Αντιγόνη Τσαχυρίδου. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να μας καλεί στο 2310-540-801 για να, κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε σχετικά με τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά. Να μας πείτε λίγο, κυρία Τσαχυρίδου, που έχετε τα γραφεία σας και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Βεβαίως. Τα γραφεία βρίσκονται στην Οδυσσέως 7 στο Βαρδάρι, στον τρίτο όροφο, πάνω από τη Μοναστηρίου, και το τηλέφωνο του γραφείου είναι το 2313-040-954. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει θα μαζί χαρούμε, σας. Θα χαρούμε φυσικά κατόπιν 2 δεκάτου φερρυπίν, η σύνταξη του Οκτώβρη θα είναι μειωμένη, κατά 30% πάλι. Όλοι αυτοί θα δούνε την... μάλλον από τώρα αρχίζει και εφαρμόζεται αυτός ο νόμος που ισχύει από 28 Δευτέρου του 20, οπότε για τους μήνες από 3 του 20 μέχρι 1 του 20 χρωστάει η κυβέρνηση πάλι αναδρομικά στους συνταξιούχους που εργάζονταν και έβλεπαν την περικοπή του 60%, ενώ δεν έπρεπε πλέον να τη βλέπουν και έπρεπε να είχε ήδη γίνει 30%. Οπότε και αυτοί περιμένουν τα αναδρομικά τους μετά τη μείωση αυτής της ποινής. Τώρα πότε θα μπουν? Δεν αναμένονται τον Οκτώβριο μαζί με τις άλλες. Από τον Οκτώβριο είναι ένα γενικότερο. Τώρα από τον Οκτώβριο μπορεί να σημαίνει και Οκτώβριο, μπορεί να σημαίνει και Νοέμβρη. Πάντως άμεσα. Ωραία, να τα θετικά τα νέα. Ναι, αυτό είναι ήταν καλό. Αρκετά θετικά τα νέα αυτά. Τώρα εμείς μόνο τα νέα μπορούμε να ανακοινώσουμε. Μακάρι να παίρνουμε και αποφάσεις. Μακάρι και να μπορούσαμε να κάνουμε λίγο καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων. Να πούμε για τους συνταξιούχους, τους παλιούς που εργάζονταν πριν από τον 5ο του 16, γιατί ήταν και εκείνη μια κατηγορία, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να εργάζονται και είχαν συνεχόμενη απασχόληση ήδη από πριν τον 5ο του 16. Εκείνη η κατηγορία των συνταξιούχων λοιπόν είχαν παρακράτηση πάλι στη σύνταξη, αλλά με προηγούμενο νόμο. Και υπολογιζόταν αλλιώς η παρακράτησή τους. Όποιο ποσό ξεπερνούσε τις κύρες και τις επικουρικές μαζί τα 1.250 ευρώ, το πλεονάζουν, είχε μια παρακράτηση 70% κτλ. Εκείνοι πηγαίνουν πάλι με αυτό το νόμο μέχρι 3ο του 21. Από 1 τρίτο του 21 και μετά πηγαίνουν με την καινούργια διαδικασία και τους κρατάνε το 30% από τη σύνταξη. Την κύρια. Την κύρια. Κύρια τα μεικτά. Τώρα, άμα είναι συμφέρον ή όχι για αυτούς, πρέπει να το κοιτάξουν. Άμεσα. Ναι, για να δούνε τι θα κάνουν. Θα σταματήσουν να εργάζονται. Πρέπει να δούνε δηλαδή ποιο ποσό τους παρακρατάτε
με το παλιό το καθεστώς στο οποίο είναι ακόμα και ποιο ποσό θα τους παρακρατάτε από μία τρίτου του 21 και μετά. Γιατί είπαμε και ότι ούτε μια μέρα δεν συγχωρείται. Όχι. Οπότε χρειάζεται θα, ναι, μην βιώσουν ένα πέλεκι ο οποίος δεν τους αντιστοιχεί επειδή δεν το γνώριζαν. Κυρία Τσαχυρίδου, υπήρξε και μία παρανόηση του κόσμου, παραπλάνηση εκπροθέσεως, δεν ξέρω, για τις συντάξεις στα 62 χρόνια που ισχύει για 21 κατηγορίες, οι οποίες ουσιαστικά δεν είναι έτσι όπως το παρουσιάζεται, είναι κάτι το οποίο ισχύει ήδη. Ακριβώς, υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες, γιατί πλέον είναι πολύ εξατομικευμένο το θέμα της συνταξιοδότησης, γιατί πλέον έχει από 8 του 15 συνδεθεί το πότε βγαίνεις σε σύνταξη με το πότε γεννήθηκες. Οπότε είναι κάτι εντελώς προσωπικό που αφορά τον καθένα ξεχωριστά. Εκτός δηλαδή ότι τίθεται σε συνάρτηση με τα αίτια ασφάλισης, που πάντα υφίσταται αυτό, έχει να κάνει και με το πότε γεννήθηκες και πόσο χρονών ήσουν τον 8 του 15, οπότε και όντως έγινε η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης. Απλά επειδή ίσως τώρα πολλοί το βιώνουν στην πράξη, τώρα που νομίζουν ή πιστεύουν οι άνθρωποι ότι φτάσανε σε συντάξιμη ηλικία, γιατί γνώριζαν ότι π.χ. θα βγουν στα 60, αλλά αυτό το γνώριζαν πριν την αλλαγή. Mm-hmm. Και γίναν τώρα 60 με το καλό και σου λέει πάω να πάρω σύνταξη. Ναι, αλλά αυτό το όριο έχει πάψει υφιστάμενο ήδη από τον 8 του 15 και έχει υποστεί μεταβατικότητα και πρέπει να δούμε το καινούργιο όριο ηλικίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι είχαν θεμελιώσει δικαίωμα δεν μπορούν να το ασκούνε, γιατί από 1η-1η του 22 και μετά υπάρχει σύγκληση των ορίων. Όσοι πρόλαβαν να φτάσουν τα εκάστοτε νόμιμα όρια ηλικίας μπορούν να το ασκήσουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, αλλά αυτοί που δεν πρόλαβαν να φτάσουν την όποια νόμιμη ηλικία μέχρι 1η του 22 πηγαίνουν με τα γενικά όρια. 62 και 67, 62 μειωμένοι ή πλήρη με 40 χρόνια ασφάλισης, το στάνταρ, 12.000 ένσημα δηλαδή, ή πλήρη στα 67 με 4.500 τις γενικές διατάξεις, τις κοινές. Αυτό δεν σημαίνει ότι άμα δεν καταθέσω εγώ σύνταξη μέχρι 1η-1η του 22 πηγαίνω 62 και 67, γιατί μπορεί να έχω κατοχυρώσει. Mm-hmm. Για πιο νωρίς. Δεν είμαι με το μαχαίρι, ας πούμε, στο λαιμό να καταθέσω. Κανείς δεν με αναγκάζει. Σύνταξη είναι δικαίωμα, δεν είναι υποχρέωση. Άμα θέλεις, βγαίνεις, εφόσον είναι όριμο το δικαίωμά σου. Άμα θες, το ασκείς. Άμα δεν θέλεις, δεν το ασκείς. Οπότε να μην πανικοβάλλονται οι άνθρωποι ότι αμάν από το 22 αλλάζουν όλα. Έχουν ήδη αλλάξει όλα. Αυτό θέλω να πω. Από τον 8 του 15. Με τον νόμο του Κατρούγκαλου. Έχουν αλλάξει τα όρια ηλικίας και πρέπει να το. Δηλαδή, όποιος θέλει να το ψάξει, πρέπει να το κάνει από τώρα. Για να δει τι γίνεται και να ξέρει ποιο είναι το σενάριό του. Είναι αυτό που λέω εγώ για τις εκπομπές μας. Ποτέ δεν είναι νωρίς, αργά και νωρίς να ενημερωθείς για τη σύνταξη. Ισχύει αυτό. Είτε είσαι 20, είτε είσαι 60 και 65 και 80. Ένα γενικό κάτι πλάνο μπορείς να το έχεις. Να αλλάξουμε λίγο κεφάλαιο, θα παραμείνουμε στις συντάξεις, αλλά να μιλήσουμε για τις αναπηρικές συντάξεις, που με μία απόφαση, την οποία την είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά να την ξαναδούμε.
Ναι, γιατί είναι πολύ καινούριο. Είναι τέλη του 7ου του 20 που άλλαξε αυτή η διαδικασία και απευθύνεται, αφορά μάλλον κυρίως τους ανθρώπους που είχαν ήδη, λάμβαναν ήδη αναπηρική σύνταξη, είτε από το ΙΚΑ, είτε από το ΤΕΒΕ, είτε από όποιον, τον ΟΓΑ, όπου ήταν ασφαλισμένος ο καθένας. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενισχύει μία απόφαση από τα ΚΕΠΑ υγειονομική, η οποία έκρινε ιατρικό ποσοστό μέχρι ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο. Βάσει αυτής της υγειονομικής απόφασης είχε εκδοθεί και απόφαση διευθυντή για τη σύνταξή τους, την αναπηρική, η οποία ακολουθούσε το ιατρικό διάστημα. Δεν μπορούσε να είναι μεγάλο. Ήταν ό,τι διάστημα τους είχαν δώσει με συγκεκριμένο ποσοστό αναπήρασης γιατροί, αυτό το διάστημα έπαιρναν και σύνταξη βάσει της απόφασης του διευθυντή. Μέχρι πρότινος έπρεπε να πάνε και στο εκάστοτε φορέα τους, στο ΙΚΑ, στον ΟΓΑ ή οπουδήποτε, και να ζητήσουν παράταση από το φορέα του διαστήματος αυτού και να λάβουν το σχετικό παραπεμπτικό. Και μετά να πάνε να στηθούν στην Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ στη Γραμματεία για να καταθέσουν εκεί το παραπεμπτικό μαζί με τους ιατρικούς φακέλους και την αίτηση. Πλέον δεν χρειάζεται παραπεμπτικό από το φορέα για τις παρατάσεις. Εφόσον έχεις ήδη λάβει μία φορά τουλάχιστον αναπηρική σύνταξη, η παράταση αυτής μπορεί να γίνει μόνο με την απόφαση του διευθυντή που σου έδινε τη σύνταξη. Και μαζί με τη φυσικά τους ιατρικούς φακέλους, τους εισηγητικούς φακέλους παροχών αναπηρίας, τα καταθέτει στη γραμματεία των ΚΕΠΑ χωρίς παραπεμπτικό. Αν δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση διευθυντή, γιατί οι οριστικές αποφάσεις μερικές φορές αργούν, δηλαδή αν κάποιος έχει πάρει ποσοστό αναπηρίας για ένα έτος, μπορεί να μην προλάβει να έχει βγει η οριστική, μπορεί να, έχει, να παίρνει προσωρινή ο άνθρωπος και η οριστική να μην έχει βγει ακόμα. Σε περίπτωση που ελείπει αυτή η διοικητική πράξη, μπορεί στη γραμματεία των ΚΕΠΑ να καταθέσει την προηγούμενη υγειονομική απόφαση. Πάλι έχει το χρονικό, το ίδιο χρονικό όριο έχει και η ιατρική απόφαση, έτσι και αυτή ήταν η βάση για την απόφαση διευθυντή. Οπότε σε κάθε περίπτωση με την προηγούμενη απόφαση του ΚΕΠΑ, πηγαίνει στα ΚΕΠΑ και καταθέτει αυτήν, την προηγούμενη απόφαση που ίσχυε μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο και ζητάει την παράτασή της. Και καταθέτει τα καινούργια ιατρικά στοιχεία που θα του θεμελιώσουν το καινούργιο ποσοστό αναπηρίας. Πάλι για ένα χρονικό διάστημα, όσο κρίνουν οι γιατροί κάθε φορά. Μέσα στο τρίμηνο από τη λήξη, να ξέρουν δηλαδή αυτοί, οι περισσότεροι το γνωρίζουν οι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς είναι στη διαδικασία αυτή. Οπότε ξέρουν ότι τρεις μήνες πριν τη λήξη του ποσοστού μπορούν να πάνε να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την παράτασή του, εφόσον υφίσταται ακόμα το πρόβλημα ή τα προβλήματα υγείας. Το θετικό λοιπόν είναι ότι δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν σε δύο υπηρεσίες, θα πηγαίνουν κατευθείαν σε μία για ακριβώς να κλείσουν το ραντεβού, για να γίνει ξανά ο έλεγχος, ο επαναπροσδιορισμός της κατάστασης. Αυτό βέβαια να κάνουμε μια σημείωση εδώ, ισχύει μόνο για τις παρατάσεις των αναπηρικών συντάξεων, δεν ισχύει για τις αρχικές χορηγήσεις. Η αρχική χορήγηση πρέπει να γίνει με αίτηση για σύνταξη και λήψη παραπεμπτικού και μετά στα ΚΕΠΑ. Δεν ισχύει επίσης για τα επιδόματα της πρόνοιας, το ΠΚΑ πλέον, για εκείνους που λαμβάνουν από εκεί κάποιο επίδομα, που δεν έχουν ασφάλιση δηλαδή και παρόλα αυτά έχουν 67% αναπηρία και πάνω, εκείνοι πρέπει να καταθέσουν αίτημα κανονικά στον ΟΠΕΚΑ και εκεί να γίνει η παράταση. Δεν τη γλιτώνει τη διαδικασία αυτή. Αλλά ισχύει για αυτούς που παρατείνουν εκτός από αναπηρία και εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα συμπαράστασης. Τουλάχιστον και για τα επιδόματα αυτά που αφορούν πολύ βαριές μορφές αναπηρίας, και εκείνοι μπορούν να τα παρατείνουν με αυτή τη διαδικασία, χωρίς να λαμβάνουν παραπεμπτικό. Απλά στη γραμματεία του ΚΕΠΑ. Και αυτή είναι μια διαδικασία που ήρθε για να μείνει. Ναι. Turn that shit up in the headphone. Thank you. Listen, baby. I know what you're thinking, this is mad disrespectful. But I say fuck it though. Lil' Chris. Listen. Take her back to the first grade. Middle class, both parents had to work late. Remember running around the playground, chasing a girl of my dreams, but I only got the first base. Go figure, cause now I'm like a young baby. Έχουμε μία νέα ρύθμιση, μία αρνητική ρύθμιση, όπως και να έχει είναι μία νέα ρύθμιση για τους γονείς με παιδιά που έχουν αναπηρία, πάνω από 67% αναπηρία. Ακριβώς. Τα παιδιά. Και ενώ προηγουμένως δεν είχαμε όριο ηλικίας στους γονείς. Είναι πάλι που λέγαμε για τα όρια που άλλαξαν τον 8 του 15 και πήρανε παραπάνω χρόνια κάποιες κατηγορίες ή περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων. Μια κατηγορία πολύ ευαίσθητη που ουσιαστικά υπέστη μεγάλη
Εγώ θεωρώ ότι πέστη σαν ήττα αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, πώς δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς, ακόμα μου φαίνεται περίεργο. Τον 8ο του 15, λοιπόν, που άλλαξαν τα όρια ηλικίας, ο γονέας αναπήρου τέκνου με ποσοστό αναπήρας 67% και πάνω, μέχρι εκείνη την ημερομηνία έβγαινε χωρίς όριο ηλικίας, άνευ φορείου, εφόσον φυσικά έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις. Δηλαδή, παιδί δυστυχώς με αυτό το εγνωσμένο ποσοστό αναπηρίας, 7.500 ημέρες πραγματικής εργασίας. Η προαιρετική 25 χρόνια δηλαδή. Και επίσης έπρεπε να δουλεύει και ο άλλος γονέας. Είχε κάποιες, είχε αρκετές προϋποθέσεις. Δεν τις πληρούσαν πολύ. Αυτές οι κατηγορίες λοιπόν γονέων, από εκεί που βγαίναν άνευ φορείου ηλικίας, σε περίπτωση που είχαν όλες τις προϋποθέσεις τις υπόλοιπες, πλέον από τον 8ο του 15 έχει τεθεί όριο ηλικίας. Αυτό το όριο ηλικίας σαν βάση είναι τα 55 έτη. Και αυτό όμως λαμβάνει. Υπόκειται σε μεταβατικότητα ανάλογα με το πότε είναι γεννηθής ο καθένας. Όσο πιο πολύ απέχεις από τα 55 έτη, δηλαδή τον 8ο του 15, τόσο σε καταλαμβάνει αυτή η αλλαγή και τόσο πιο αργά βγαίνεις στη σύνταξη, εφόσον θέλεις να βγεις με αυτή τη διάταξη δηλαδή και πληρείς και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Πάρα πολλοί κόσμος έχει υποστεί συνέπειες από αυτή την αλλαγή, απλά δεν το ξέρουν ακόμα, γιατί δεν έφτασαν στο σημείο να ασκήσουν το δικαίωμα. Αυτό είναι το κακό. Γι' αυτό το θίγουμε και αυτό το ζήτημα, παρόλο που είναι κάτι το οποίο έχει ψηφιστεί από το 2015. Ναι. Το θίγουμε αυτό το ζήτημα γιατί υπάρχουν ερωτήματα, γιατί ο κόσμος. Ναι, και γιατί πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να καταθέσουν πριν το 2022, μην τους προλάβει αλλαγή, και δεν καταλαβαίνουν ότι τους πρόλαβε ήδη αλλαγή. Και είναι αυτό που λέμε, ναι, ότι πρέπει να ενημερώνεσαι από πολύ νωρίς, γιατί είναι κάτι το οποίο θα το ασκήσεις στο μέλλον. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον κόσμο που δεν ενημερώνεται. Όχι, βέβαια, και ούτε μπορείς να πεις ότι αν ερχόσουν πιο νωρίς. Τον 8ο του 15 έτσι και αλλιώς αλλάξαν όλα. Ναι. Δεν ήταν ότι θα μπορούσες να προλάβεις κάτι. Να μην έχεις αυτές τις ψεύτικες ελπίδες. Αυτό κυρίως, και να μην γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευση, σε μένα με νοιάζει. Το τρέξτε, προλάβετε, κάνετε. Δεν έχει να κάνει με το. Και έρχονται μετά με πραγματικότητα. Ναι, και σου λένε, άκουσα σήμερα στο Ναυτιά και τέτοια. Και... όχι, δεν είναι. Το θέμα είναι να υπάρχει μια πραγματική ενημέρωση και όχι να πανικοβάλεις τον κόσμο. Κάτι θετικό να πούμε, κυρία Τσαχυρίδου. Ναι, μωρέ, ας πούμε και κάτι θετικό. Με τις συντάξεις, ναι. Τι να κάνουμε, δεν είναι δικές μας αποφάσεις αυτές. Εμείς είμαστε στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να τις ανακοινώσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δυστυχώς. Να ενημερώσουμε λοιπόν και για κάτι πολύ θετικό, με πάρα πολύ κόσμο που είχε σύνταξη από τα βαρέα και ανθίγυνα, με τα ένσημα αυτά, το οποίο το όριο μέχρι πρότινος ήταν στα 13 χρόνια. Ναι, μπράβο, ένα σχόλιο για εδώ, ότι τα όρια που άλλαξαν, τα όρια ηλικίας που άλλαξαν τον 8ο του 15, δεν άλλαξαν μόνο για όσους πήγαιναν να βγουν με βαρέα και για τις αναπηρικές συντάξεις. Μόνο εκεί δεν μπήκανε καινούργια όρια ηλικίας. Στα βαρέα μέχρι πρότινος ίσχυε ότι έπρεπε κάποιος να έχει 3.600 βαρέα συνολικά, 12 χρόνια πλήρη, ας πούμε, ένσημα στα βαρέα, 4.500 ένσημα σύνολο, 15 χρόνια που είναι η βάση έτσι κι αλλιώς για να βγεις στη σύνταξη. Και μπορούσες να βγεις στα 62 σου με πλήρη σύνταξη. Αυτό είναι το πριν που δίνουν τα βαρέα. Σε βγάζουν με πλήρη σύνταξη νωρίτερα. Όχι στα 67, στα 62. 5 χρόνια νωρίτερα, γιατί υπάρχει φυσικά ένας υπολογισμός του πόσο βαριά εργασία κάνεις. Και δεν μπορείς να συνεχίσεις να την κάνεις και μέχρι. Ήδη τα 62 είναι. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι είναι έτσι, πολύ μεγάλο. Δεν μην γελιόμαστε. Οι άνθρωποι βγαίναν στα 60. Το 10 άλλαξε αυτό, τους πήγε στα 62. Το 15 δεν τα αλλάξαν ευτυχώς. Οι οικοδόμοι βγαίναν 58. Τους πήγε στα 60, φάγανε και αυτοί το πέναλτί τους. Έμεινε στα 60 και για τους οικοδόμους, τέλος πάντων. Εκτός από αυτές τις προϋποθέσεις όμως, όσοι πήγαιναν να βγουν με βαρέα, έπρεπε να έχουν και 1.000 ένσημα στα βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια πριν την κατάθεση της αίτησης για σύνταξη. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να απασχολούνται έστω κατά κάποιον τρόπο σε εργασίες
που είχαν βαρέα και ανθίγυνα τα τελευταία 13 χρόνια πριν βγουν σύνταξη, το οποίο πολλές φορές δεν συνέβαινε. Γιατί... Ήταν μεγάλο πλήγμα, γιατί δεν υπήρχαν οικοδομές. Ακριβώς, πλέον. Πάρα τα πολύ. Που πάρα πολλοί κόσμοι ήταν εκεί, είχαν έτσι, κλείσει. Άνθρωποι που είχαν χρόνια βαρέα, με 305 ένσημα το χρόνο, 306, 310 έχω δει λογαριασμούς και τα τελευταία 13 χρόνια δεν είχαν. Ή είχαν, ξέρω εγώ, 250, 700. Και 950 να είχαν, δεν αγοράζονται τα βαρέα. Αν τα τελευταία 13 χρόνια δεν είχαν τα 1000, δεν μπορούσαν να βγουν με βαρέα. Τουλάχιστον αυτός ο χρονικός περιορισμός των 13 ετών μέσα στο 15 άλλαξε και παρεκτάθηκε, πήγε στα 17. Πήρε δηλαδή ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα έπρεπε κάποιος να έχει κάνει τα 1000. Τα 1000 δεν είναι 3 χρόνια και 4 μήνες. Δηλαδή όταν λες 13 χρόνια, τα 3 από αυτά και οι 4 μήνες έπρεπε να είναι στα βαρέα. Ναι, αλλά αν δεν υπάρχει εργασία που να αποτιμάται σε βαρέα ένσημα, δεν υπάρχει οικοδομία, τι να κάνεις, ούτε εξαγοράσιμα είναι ούτε τίποτα. Οπότε αυτοί τουλάχιστον οι άνθρωποι που είχαν δει κάποια στιγμή τα ένσημά τους και είχαν περίμενε ότι θα βγουν στα βαρέα και ήταν εμπόδιο αυτά τα 1000 που χρειαζόταν τα τελευταία 13 χρόνια, μπορούν να το ξαναδούνε, μήπως τους καταλαμβάνει η καινούργια ρύθμιση του 19 που μιλάει για 17 χρόνια. Θετική ρύθμιση. Αυτό είναι καλό. Να ασκήσουμε βέβαια και κριτική ότι δεν, έτσι όπως το ακούω εγώ, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ναι, κάποιο χρονικό περιθώριο. Καθόλου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διακυβεύσει τη από ζωή του. Από τη στιγμή του, που έχεις βαρέα, δηλαδή έχεις το συνολικό αριθμό που απαιτεί ο νόμος, για ποιο λόγο είναι όπως τα 100 ένσημα κατέτος που πρέπει να έχεις τα τελευταία 5 χρόνια πριν βγεις μειωμένη. Για τους παλιούς ασφαλισμένους ή τα 750 για τους νέους. Για ποιο λόγο, αν είχα εργασία, δεν θα ήθελα να βγω μειωμένη σύνταξη. Να ξεκινήσω από εκεί. Ακριβώς. Αν θέλω πιο γρήγορα την πόρτα της εξόδου είναι γιατί δεν έχω δουλειά. Γιατί με αναγκάζεις με να έχω 100 κατέτος τα τελευταία 5 χρόνια πριν βγω στη μειωμένη. Τι νόημα έχει. Είχαν πει ότι θα το καταργήσουν. Πολλάκι. Αλλά ποτέ. Δεν αναμένουμε. Ούτε έχει γίνει κάποια ανοίξη. Όχι. Παρ' όλα αυτά, εμείς δυστυχώς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για αυτή τη μέρα που μας κρατήσατε συντροφιά. Θα είμαι αύριο εγώ με το λογιστικό γραφείο πάλι εδώ κοντά σας στις 5. Θα έχουμε να συζητήσουμε για το πρόγραμμα συνεργασία, για τα εργατικά, πολλά πράγματα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, καλά να περνάτε, καλή συνέχεια, γεια σας. Γεια σας.